Λοιπόν, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς εδώ κοντά μας στο στούντιο, ο κ. Φώτης Κουβέλης. Καλημέρα, κύριε Κουβέλη. Καλή σας ημέρα. Δεν τα έχουμε πει από τότε που φύγατε από την κυβέρνηση. Οπότε να ξεκινήσουμε να σας ρωτήσω αν κάνατε δεύτερες σκέψεις από τότε γι' αυτό, αν ήταν καλό, κακό, αν ήταν επιτυχής η επιλογή σας. Ήταν απόλυτα ορθή η επιλογή, διότι όταν είχαμε αποφασίσει να στηρίξουμε κυβέρνηση, συνέτρεχαν πράγματι τεράστια ζητήματα για τη χώρα. Η χώρα ήταν με το ένα πόδι έξω από την Ευρωζώνη, η ουσιαστική χρεοκοπία είχε επέλθει και αν δεν υπήρχε κυβέρνηση δεν θα είχαμε γλιτώσει ως χώρα, θα είχαμε αποβληθεί από το ευρώ και θα επέρχονταν και η τυπική χρεοκοπία. Αλλά μέσα στη διαδρομή του χρόνου, του μικρού χρόνου παραμονής μας στην κυβέρνηση, άρχισαν να δημιουργούνται προβλήματα, απουσίασε ο κοινός συνεργατικός πολιτικός τόπος και έτσι όταν αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε από την κυβέρνηση, ορθώς πράξαμε. Μάλιστα. Και αυτό επιβεβαιώνεται κάθε μέρα και περισσότερο. Από τι επιβεβαιώνεται, από τις δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνεται. Αν αναφέρεστε στις δημοσκοπήσεις θα σας πω. Ναι. Εκείνο το οποίο είναι το επιβεβαιωτικό στοιχείο είναι η πολιτική η οποία συνεχίζει να ασκείται και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση αρνητικού χαρακτήρα από την ώρα που αποχωρήσαμε. Θα ξέρετε για παράδειγμα αυτές τις ημέρες ότι προχωράνε στην μικρή ΔΕΗ, δηλαδή στο σπάσιμο της ΔΕΗ. Δεν είχαμε συμφωνήσει κάτι τέτοιο. Είχαμε συμφωνήσει ότι βεβαίως θα απελευθερώσουμε την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πουλήσουμε, δεν θα εκποιήσουμε ούτε το δίκτυο παραγωγής της ενέργειας, ούτε το δίκτυο διανομής. Δεν προλάβαμε να φύγουμε από την κυβέρνηση και σε λίγες ημέρες εκδόθηκε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία συμβαίνει αυτό που ήδη από χθες με συγκεκριμένο σχέδιο νόμου έχει δρομολογηθεί. Εντάξει, δεν υπάρχει αμφιβολή ότι αποτρέπατε αρκετά πράγματα ή προσπαθούσατε να αποτρέψετε. Όχι, λέμε όμως ότι από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον δεν επιβεβαιώνεται η πολιτική σας, η οικονομία. Δηλαδή, να σας πω. Έχετε θέμα, πιέζεστε, αυτό αισθανόμαστε. Τις δημοσκοπήσεις τις παρακολουθούμε, τις αξιολογούμε ως αποτύπωση της συγκεκριμένης πολιτικής στιγμής. Αλλά έχω την εκτίμηση όσο και την βεβαιότητα ότι η Δημοκρατική Αριστερά, αναφερόμενος και πάλι στις δημοσκοπήσεις και στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, θα διαπιστώσετε ότι βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής ζωής, έχει το πολιτικό ενδιαφέρον και την αξιολόγηση από τη μεριά των Ελλήνων πολιτών και έχω την βεβαιότητα ότι η πορεία της είναι ανωδική. Το ότι δεν πήγατε στην Ελιά και προσπαθείτε να κάνετε, αν δεν κάνω λάθος, αν το έχω καταλάβει καλά, προσπαθείτε να δημιουργήσετε έναν τρίτο πόλο εσείς, έτσι δεν είναι? Το δεν πήγατε στην Ελιά σημαίνει βασικές διαφωνίες με αυτούς που είναι στην Ελιά? Διότι λένε πολλοί ότι αν πήγατε στην Ελιά θα ήσασταν σε ένα σχήμα όπου θα είχατε ηγετικό ρόλο, αν μη τι άλλο. Κοιτάξτε κύριε Οικονομέα, μετά το προσκλητήριο των λεγόμενων 58 άρχισαν οι διαδικασίες για τις οποίες εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε όχι μόνο τις επιφυλάξεις μας αλλά και τις αντιρρήσεις μας. Τι ήταν αυτή η πρόσκληση? Ελάτε να κατεβούμε μαζί με το ΠΑΣΟΚ και άλλες δυνάμεις στις ευρωεκλογές, χωρίς καμία αναφορά στα ζητήματα που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη, το σήμερα, την πραγματικότητα της κοινωνίας και βεβαίως την ύστερη και την μεταμνημονιακή Ελλάδα. Επομένως αυτές οι συνεργασίες, όταν στερούνται του αναγκαίου πολιτικού βάθρου, όταν δεν έχουν περιεχόμενο προγραμματικό, συγκεκριμένες δεσμεύσεις, δεν αποτελούν διαδικασία συγκρότησης της κεντροαριστεράς ή αυτού του τρίτου πόλου όπως λέμε, αλλά είναι προσπάθειες συγκόλησης για εκλογικές ανάγκες. Και δείτε τώρα πώς έχει καταλήξει. ΠΑΣΟΚ και κάποιες δυνάμεις, ελάχιστες. Ουσιαστικά τι είναι, πρόκειται για ένα ψηφοδέλτιο. Εντάξει, αν είχατε πάει και εσείς μέσα, σου λέει ο άλλος, θα είχατε και ηγετικό ρόλο και θα είχατε αλλάξει και τα πράγματα. Κοιτάξτε, το ζητούμενο δεν είναι να ψάξει ο Κουβέλης να βρει έναν ηγετικό ρόλο. Δεν είναι το θέμα αυτό, πολύ περισσότερο δεν είναι για μένα. Το ζήτημα είναι ότι το εγχείρημα της συγκρότησης της κεντροαριστεράς δεν μπορεί να γίνει απολύτικα. Γιατί ξέρετε, ο προοδευτικός πόλος, ο πόλος της κεντροαριστεράς, ή θα έχει πραγματικά προοδευτικό πολιτικό περιεχόμενο ή δεν θα υπάρξει. Και για πέστε μου, αυτός που έχει σχηματιστεί ο πόλος της Ελιάς, τι λέει για όλα αυτά που καταγράφονται στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα? Ποια είναι η αναφορά του στα προβλήματα της κοινωνίας? Αντιθέτως, εκείνο το οποίο εμείς προωθούμε, η προοδευτική συνεργασία Δημοκρατική Αριστερά, δεν βλέπει μόνο σε ένα
αύριο, αλλά βλέπει το σήμερα. Βλέπει και το σήμερα και βλέπει και τα ζητήματα της επόμενης ημέρας. Πείτε μου κάτι. Εσείς ας πούμε, δεν θέλετε να συνεργαστείτε με τον Πασόκ πρωτίστως, διότι ακολουθεί, ας πούμε, ή εφαρμόζει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, μια συντηρητική πολιτική. Ακριβώς. Έτσι. Και την ίδια στιγμή έχετε βάλει και μάλιστα στους συνεργαζόμενους διάφορους του Πασόκ που ήταν καθαρό με παπανδρεϊκή. Δεν είναι μόνο έτσι. Και τα πρόσωπα τα οποία προσέρχονται, όσο και πολιτικές κινήσεις, κύριε Καμπουράκη, για τη συγκρότηση της δημοκρατικής προοδευτικής συνεργασίας μαζί με τη Δημοκρατική Αριστερά, δεσμεύονται θετικά, δεσμευόμαστε όλοι, στη βάση ενός συγκεκριμένου πολιτικού περιεχομένου προγράμματος. Ναι. Ποια είναι η δέσμευση των άλλων που είτε προέρχονται από τους Παπανδρεϊκούς, είτε προέρχονται από τους Σημειτικούς και ούτω καθεξής. Το ζήτημα δεν είναι ποια είναι η αφετηρία των προσώπων και των πολιτικών κινήσεων. Το ζήτημα είναι ποιο το πολιτικό περιεχόμενο αυτής της συνάντησης και αυτής της συμπαράταξης. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα αυτοί που είναι, ας πούμε, το Πασόκ στηρίζουν τον Σαμαρά και ο Παπανδρέου δημιουργεί προβλήματα κτλ. Οι πρώην υπουργοί του Παπανδρέου που είναι τώρα μαζί σας, δεν σας νοιάζει από πού προέρχονται, αλλά το γεγονός ότι συμφωνούν με το πρόγραμμά σας πλέον. Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο είναι το. Φτάνει αυτό. Το ότι κάνετε μια προγραμματική συζήτηση. Κυρίως αυτό είναι, διότι σας ερωτώ. Δείτε από τη μια μεριά την δική μας συμπαράταξη και δείτε από την άλλη. Η δική μας συμπαράταξη έχει πρόγραμμα, έχει πολιτικό περιεχόμενο, έχει διεκδίκηση. Βλέπει την σημερινή πραγματικότητα των Ελλήνων πολιτών, της κοινωνίας, της χώρας και βλέπει και αύριο. Και χαράσει από τώρα την πολιτική για το αύριο. Αυτοί τι κάνουν. Τώρα, εγώ επειδή σας ξέρω χρόνια και με το θάρρος αυτό που σας ξέρω χρόνια και που σας θυμάμαι από τότε μάχημο δικηγόρο πριν ασχοληθείτε με την πολιτική που ήμουν στην εφροντιπή εγώ πάντα ήταν στην πολιτική ή όχι πριν ασχοληθείτε σε κεντρική πολιτική σκηνή ήταν παράλληλη ποιή τότε ναι. Θέλω να σας πω κάτι. Είπατε προηγουμένως ότι όλοι συμφωνούμε. Το όλοι είναι σχήμα λόγου. Ποιοι όλοι? Εδώ δύο τουλάχιστον βουλευτές σας κάνουν κριτική που δεν συνηθίζεται για έναν αρχηγό κόμματος και μάλιστα της αριστεράς. Θέλετε να πείτε ένας? Αλλά εν πάση για τον Ψαριανό. Για τον Ψαριανό, εντάξει, και εγώ δεν πήγα στην Και ο Παπαδόπουλος. Ποιο Παπαδόπουλος έγινε βουλευτής και ο κ. Παπαδόπουλος. Ναι, εντάξει, είστε λέξει σας τέλος. Κοιτάξτε, κύριε Οικονομέα, να δούμε τα πράγματα. Δηλαδή, σας την πέφτουν, να την πω έτσι λαϊκά, ότι έχετε αντιδημοκρατικές διαδικασίες. Εγώ. Ναι. Κοιτάξτε, αν είναι κάτι το οποίο μου χρεώνουν και μέσα στο κόμμα μου, είναι ότι είμαι έμπλεος δημοκρατικής άποψης, συνείδησης και συμπεριφοράς. Και αυτό πράγματι μερικοί το αναδεικνύουν για να μου ασκήσουν κριτική. Ουδής μέχρι τώρα, εξού και το ξάφνιασμα πάρα πολλών, νομίζω και των πολιτών που δεν ανήκουν στη Δημοκρατική Αριστερά, από την διατύπωση ενός βουλευτή ότι λειτουργώ αντιδημοκρατικά. Ναι, γιατί λέει εσείς ανακοινώσατε από μόνο σας ότι θα καταψηφίσετε το νομοσχέδιο και μετά συνεκλήθη η κοινοβουλευτική ομάδα. Όχι, δεν είναι ακριβές. Είναι εύκολος λόγος. Λέω για τον κόσμο που ίσως δεν είχε διαβάσει. Ναι, ακριβώς. Και σας ευχαριστώ για την επισήμανση. Το τι είπε ο κ. Ψαριανός. Εγώ ρωτήθηκα εισερχόμενος στο Βελίδιο, στη Θεσσαλονίκη, είχα μια συγκέντρωση και μάλιστα πολύ μεγάλη. Τι θα κάνει η Δημοκρατική Αριστερά για το πολυνομοσχέδιο. Και είπα θα το καταψηφίσει. Και ξέρετε γιατί? Διότι για όλα τα θέματα τα οποία αποτελούσαν ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου είχαμε αποφασίσει και στο επίπεδο των τομέων του κόμματός μας και στο επίπεδο της κεντρικής μας επιτροπής και επανειλημμένα η κεντρική επιτροπή είχε εγκρίνει τα όσα είχα εισηγηθεί. Και επειδή θέλω να είμαι συγκεκριμένος και για τις τράπεζες και για το γάλα και για το φάρμακο και για τις εργασιακές σχέσεις. Για όλα αυτά είχαμε συνεννοηθεί. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Όποιος σε κάθε κόμμα